Τα μισά περίπου μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια μπορούν να ενταχθούν στα προϊόντα μακροχρόνια ρύθμιση. Σε αυτά περιλαμβάνεται και κούρεμα μέρου τη οφειλή, σύμφωνα με εκτιμήσει των τραπεζών. Το επόμενο διάστημα, οι τράπεζε αναμένεται να προωθήσουν ενεργά λύσει για στεγαστικά δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση, με βάση τι οποίε θα πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση τη οικονομική κατάσταση και τη περιουσία των δανειοληπτών από βάση. Έτσι θα προσδιορίζεται το τμήμα του δανείου που μπορεί να εξυπηρετήσει ο ενώ το βιώσιμο μέρο να διαγραφεί. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον παράλληλο εξοδικαστικό μηχανισμό που θα κάνει η πρεμιέρα την 1η Μαου, προβλέπεται κούρεμα έω 60% στα κόκκινα αγροτικά δάνεια που είχαν λάβει 21.500 γεωργοί από την πρώην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδο. Όσο αφορά τα κόκκινα δάνεια, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι μια κατάσταση να έχει επιδενωθεί. Γενικά έχει αυξηθεί το ποσοστό των κόκκινων δανείων. Ε, να ενημερώσουμε λίγο τους ε, πολίτες ότι ε, ο, το 2018 είναι ο τελευταίο χρόνος... ...της προστασίας της κύριας κατοικία που δίνει ο νόμος Κατσέλη. Δεν έχει λεχθεί αν θα πάρει κάποια παράταση. Από εκεί και πέρα ε, πρώτη φορά στα χρονικά βλέπουμε από κάποιες τράπεζες... ...να υπάρχουν μια προσέγγιση μέσα σε μια μερική διαγραφή δανείο... ...περισσότερο σε δάνεια που δεν είναι ανυπόθηκα, Οπότε θα έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό είτε να προσφύγουν στο δικαστήριο, είτε να έρθουν σε κάποιο συμβιβασμό με την τράπεζα, γιατί γενικά οι πληστηριασμοί έχουν ξεκινήσει και βλέπουμε να προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Σε ό,τι αφορά του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, προ το παρόν πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη, ενώ από το Μάρτιο και μετά θα πραγματοποιούνται τρει φορέ την εβδομάδα και σε δύο βάρδιε. Το στόκ των ακινήτων που εκκρεμούν να πληστηριαστούν εντό του 2018 εκτιμάται ότι υπερβαίνει τι 10.000, ενώ σε αυτή τη δέσμευση έναντι του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού έχουν συνενέσει και οι τράπεζε. Βλέπουμε μια πορεία ανωδική συνέχεια βγαίνουν ακίνητα. Ε, κατά βάση αφορά ακίνητα που είναι από ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή είναι η εικόνα η αρχική. Όμως υπάρχουν μέσα και ιδιώτες. Ε, και νομίζω ότι στους επόμενους μήνες που έπονται θα δούμε πολλούς περισσότερους πληστηριασμούς που ίσως και όλες να φορούν και πρώτες κατοικίε. Ο πρώτος ηλεκτρονικός πληστηριασμός θα γίνει το Μάρτιο. Ε, από εκεί και πέρα αφορούν ακίνητα, όλοι οι πληστηριασμοί που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, είτε ακίνητα επαγγελματικών χώρων, είτε ακίνητα αγροί, κάποια σπίτια, δεύτερης κατοικίας και εξοχικά. Σε ό,τι αφορά την περιοχή τη Θράκη, η διαδικασία έχει εκινήσει στον ομόρο Δόπη και αναμένεται εντό του Μαρτίου να ξεκινήσει και στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου. Σύμφωνα με του δικηγόρου, ωστόσο, η ζήτηση δεν ανταποκρίνεται στα αυξημένα επίπεδα τη προσφορά, με αποτέλεσμα πολλέ φορέ να υπάρχει θεαματική μείωση των τιμών των ακινήτων, με του ιδιοκτήτε να εξακολουθούν να παραμένουν χρεωμένοι. Η αλήθεια είναι και το θετικό ίσω τη υπόθεση είναι ότι ενδιαφέρον δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι πληστηριασμοί κρίνονται άκαρποι. Όμω έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα ότι οι άκαρποι πληστηριασμοί σημαίνουν και απομείωση τη τιμή. σω δηλαδή να δούμε του ίδιου πληστηριασμού να ξαναέρχονται στην επιφάνεια να δημοσιεύονται με πολύ χαμηλότερη τιμή. Οπότε εκεί πέρα θα παρθούν αυτά τα κίνητα σε πολύ χαμηλή τιμή και ο ίδιος ο φιλέτης θα συνεχίσει να χρωστάει ένα πολύ μεγάλο ποσό.